Επίσημα, κύριε Βαγιώτη, επίσημα ή αν θέλετε ανεπίσημα, η ελληνική αστυνομία, η υπεύθυνη, οι δήμονες λένε το εξής, ότι έχουν κατεβάσει πάρα πολλούς συνοδοφύλακες στο κέντρο λόγω της τεράστιας λαθρομετανάστευσης, λόγω της τεράστιας εισρωής οικονομικών μεταναστών στο κέντρο, προκειμένου και αυτοί να συμβάλλουν στις υπάρχουσες δυνάμεις για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Αυτό λένε δηλαδή. Εγώ την μεγάλη Τετάρτη πήγα με τον πρόεδρο του λαού στο Βαθμίση. Έτσι, φυσικά το Υπουργείο Εθνική Άμυνα δεν μα είχαν την ιδέα να μα βάλει ελικόπτερα για του ευρωβουλευτέ που φέραν από την Ευρώπη για να δουν με τα μάτια του τη λαθρομετανάστευση. Αναγκαστήκαμε να μισθώσουμε ελικόπτερα από χίλιε μερίδε για να μπορέσουμε να πάμε στου ευρωβουλευτέ. Δεν πειράζει. Το ελληνικό κράτο έχει τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα τα κυβερνητικά τα λέει ατζέντα να πηγαίνουν από την Υπουργή Αλεξανδρούπολη, Κοζάνη, αυτά μου απάντησαν εμένα όλε τι ερωτήσει που έκανα. Κοζάνη, Καλαμάτα, Λιράκιο, Κρήτη, τα λέει ατζέντα κυβερνητικά. Τα αεροπλάνα που βλέπετε και πηγαίνουν έρχονται, θα μου γράφουν ελληνική δημοκρατία. Κάνουν εσωτερικέ κρίσει, δεν υπάρχει Ολυμπιακή και η Τζιάν πρέπει να πηγαίνουν τα κυβερνητικά να σκάφουν. Για του ευρωβουλευτέ δεν είχαν ελικόπτερα του πάντων, δεν πειράζει. Μισθώσαμε και πήγαν. Πήγαν όμω στο καθονίσι. Τέλειο πρώτο κοινότητα, ο οποίο δεν είναι λαό ο άνθρωπο, έτσι. Έτσι. Η γυναίκα του γίνεται μόνο μαγείρευε για του λαθρομετανάστε. Η γυναίκα του κοινοτάφου ήταν πήγαινε μαγείρευε. Του χατζηλικών, του πλένουν, του ταΐζουν, του φροντίζουν. Και μου λέει εκεί ο Σομαλό, ο οποίο ήμασταν τον πρώτο του λαό, και μου λέει για να τσέτον, τι ξέρει αγγλικά. Του λέω ξέρει αγγλικά, λέει ναι. Μου λέει φίλε μου, λέει αυτό ο Σομαλό που ήταν εκεί πέρα, από την Ομόνια γιατί πάνε. Από πού πάνε την Ομόνια. Του λένε οι Τούρκοι του Λέμπορη, πήγαινε στο Αγαθονίση και είναι κοντά η Ομόνια, θα περπατήσει στην Ομόνια. Του παίρνει και 1000 δολάρια. Και μου λέει ο πρώτο κοινότητα, μπορείτε να πείτε να έρθετε επιτέλου να δούμε έστω και ζωγραφτεί με το πυλάκα του πολεμικού ναυτικού στο στενό αγαθονίσι Φαρμακονίσι. Δεν πάω, γιατί δεν πάει κάποιο κάπου του πολεμικού ναυτικού στο στενό αγαθονίσι Φαρμακονίσι που κάνουν πάθη του Ιδρύου Λέμπορη. Και πηγαίνουν τα πλοία του πολεμικού ναυτικού στη Σομαλία. Ρωτάω τώρα, για ποιο λόγο γίνεται αυτό το τρελό. Τα πλοία του πολεμικού ναυτικού δεν πηγαίνουν εκεί που εμφανίζονται οι Τούρκοι. Πάνω χρυσός ο Προκόπης Παυλόπουλος, αλλά δεν είναι αφαιρετή χειρισιακό σχέδιο αντιμετώπισης μιας τρομοκρατικής ενέργειας, μιας διαδήλωσης, δεν λέμε αυτοί πράγματα, πρέπει να πάμε προς συγκεκριμένες ευθύνες. Και άμα πάμε προς συγκεκριμένες ευθύνες, νομίζω ότι το πράγμα θα είναι πολύ καλύτερο. Τώρα, η λαθρομετανάσταση, όταν έχουμε 177.000 επίσημα λαθρομετανάστες το 2008. Που επεστράφησαν και επαναπατρίζονταν όπως θέλετε πέσω το περίπου 170. Κοροϊδευόμαστε με τα ταξί μας. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβει η Ευρώπη ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι σύνορα της Ευρώπης. Και γι' αυτό πρέπει να βάλουμε το χέρι βαθιά στην τσέπη να ενισχύσουμε τη λίμενα φυλακία σε υπερθετικό βαθμό και με χρήματα για έμψυχο υλικό και για μέσα καταδίωξη. Διότι κοροϊδευόμαστε, όταν από την Τουρκία έρχονται με φουσκωτά, θα βάλουμε μαγειριά των φουσκωτών, να βαγεί, τους μαζεύεις και κάνουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης, αν θέλετε, να έχουμε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Ο μέχρι ενός ορισμού είναι σημείο καλά αυτά. Αλλά το δείτε πέρα όμως τι. Περάσαν τα 2 εκατομμύρια οι μετανάστες. Μαύρη εργασία, εξαθλίωση, γορμία, διαρρήξει και όσο πάνε θα χειροτερεύουν τα πράγματα. Άρα πρέπει το κράτος δια τη Ευρώπη βοηθούσε να πάρει πολύ δραστικά μέτρα. Δεν κάνατε τίποτα, δεν θέλει. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Γιατί να σα πω να του κάνουμε. Δώσ' τους καρτέλι πολιτικό άσυλο και στείλ' τους στην Δανία. Πηγαίνετε στη Δανία, που δεν δίνει λεφτά στην Ελλάδα. Στη Σουηδία, να δούνε τη γλύκα, οι Σουηδοί, οι Δανείοι, οι Ολλανδοί, και μετά να πούνε ποτέ να δώσουν το χρέος Ελληνικής. Είναι κάτι συνεργασία με Ιταλία, Ισπανία, που έχει το πρόβλημα. Όχι στο βαθμό της Ευρώπης. Αυτοί οι Βορειοευρωπαίοι και Ολλανδοί δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Στείλ' τους εκεί. Μα όχι να δούμε λίγο. Κατάφερα μου το πέρα. Δεν πήγε τυχαία στην Ιταλία. Ο Μπερλουσκόνη μπορεί να λένε διάφορα, αλλά είναι πρώτος στην προτίμηση των Ιταλών, γιατί πραγματοποιεί και έργο. Γι' αυτό φώναξε τον Καντάφη, γιατί δεν μάζεψε τους δικούς, γιατί δεν είναι πρώτος στην προτίμηση. Του αρέσουν ωραίες γυναίκες, γι' αυτό είναι πρώτος στην προτίμηση. Δεν είναι πρώτος στην Ιταλία, τους αρέσει και το όργο. Στις ελληνικές εκλογές την έβαψε, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Τώρα εσείς είστε πολύ νέοι,
Πάντως ήθελα να πω ότι και η Ιταλία κάνει κάποιες ουσιαστικές κινήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο. Διότι το πρόβλημα της Ιταλίας κατά κύριο λόγο προέρχεται από τη Λιβύη και από εκεί. Φώναξε δηλαδή αυτό και του λέει: κάνε κάτι. Και αυτό επί της ουσίας έγινε. Μήπως και εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε την Τουρκία. Να πιάσουμε την Ελλάδα. Να πιάσουμε την Ελλάδα που φωνάζει ο παλιάρης. Και να ενάρθουμε στον κύριο Βαλιώτη που έχει καλή πείρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να πιάσουμε περισσότερο. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε λογική και στάση. Πάρα πολύ. Είναι δύο άξονες που έχουμε να είμαστε. Πρώτον, του δίνει κρατία με λίγο άσχημα και του λε: παιδιά, καλό ταξίδι πηγαίνετε στην Κοπενχάγη να δείτε τι ωραία που είναι. Και μείνετε και εκεί πέρα. Κάντε του κάνετε στην πλατεία στη Ισλάμπη του Παντελεήμωνα, ναι, μπράβο, στην πλατεία Ομονία του Εφετείου. Πήγαινε το κάνετε στο Εφετείο τη Κοπενχάγη. Καλή σα κάνουν ασήκω του. Εμένα δεν περάσει με μπελόνα από τη μύτη, έτσι. Γιατί το έχω ζήσει στο Βέλγιο και εκεί η αστυνομία δεν έχει πολύ διάλογο. Δεν πάω στο αστυνομικό, ξέρει ποιο είμαι εγώ και ρε φίλε, σε παρακαλώ και τέτοιε. Έχουν μαζέψει. Μόλι σε σταματήσει για ζώνη, προσέρχεσαι στο Θεούλη. Μην αρχίσει και σε ψάχνει παραπάνω. Θα σου κόψει και θα σου κόψει κλίση και για τα φώτα και για τα λάστιχα και τα σωρό. Στο μοναστρομικό μαγείο δεν έχει στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν, πάρτε του λεφτά μετανάστε αυτού όλου. Δεν δίνει λεφτά που παίρνει. Μπράβο. Παιδιά, πάρτε καφέ που πηγαίνει και καθίστε στι Βρυξέλλε. Καθίστε έξω από το σπίτι του κυρίου Μπαρόζο και έξω από την έδρα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά να μα πείτε ότι δεν δίνει λεφτά στην Ελλάδα. Μία προβλή που έχει. Ότι παιδιά, έτοιμα τα καράβια φεύγουν για Ιταλία. Εντάξει, καλό ταξίδι να περάσει ωραία. Έτσι λοιπόν δεν του πιέζει. Δεύτερο, έχει την Τουρκία. Τι κάνει κύριε Μπότσαρη και αγαπητοί φίλε και φίλοι του Τουρκία, στου κόσμου αυτό που είπατε μετά του σκοτά, πάει τραβάνε μια μαχαιριά, πέφτουν στη θάλασσα, πα και του όνει. Κάνουν λίγα διάλογο οι Τούρκοι. Παίρνοντα κάτω του λιμενικού σώματο, το δείτε κάτω του τουρκικού λιμενικού σώματο και αποβάλλουν στου βλαφορισίδε να τον μετανάστε. Μπουτάζει λοιπόν την Τουρκία και λε πώ αν ήταν κεφάλαια έχει Τουρκία για να αρχίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, 8 ώρα, 8, τα βόνια το 8. Τελείωσε, δεν θα τη δει στου ζωγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σου πάνω να ρίξει χρηματοδοτήσει. Έτσι τι συμμαζεύει στην Τουρκία με τα παρακάλια, με τα χαχάκια του φούρνου και τι κουμπαριέ με τον κύριο Ερντογάν, δεν συμμαζεύεται η Τουρκία. Μιλάμε για φασίστε, μιλάμε για ακραίου ανθρώπου, μιλάμε για σκληρού εθνικιστέ που δεν καταλαβαίνουν από λόγια, καταλαβαίνουν μόνο από κυρώσει. Εμεί λοιπόν έχουμε βγάλει μαλλιά η γλώσσα μα, λέμε σε μια στιγμή, μα πει η κυρία Πατρογιάννη σε εξωγήνου. Το καταλαβαίνουν. Μπλοκάρε του τα κεφάλαια τα λευσιακά, μπλοκάρε του τα κονδύλια. Από εκεί και πέρα του φτιάχνει και μαζεύει. Κύριε Μαγιανά. Αυτό είναι μόνο λογικό. Αλλά πολύ καλά ξέρετε ότι η πολιτική δεν είναι μονόδρομο για ένα πρόβλημα. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι που πρέπει να του αξιοποιήσουμε όλοι. Ο ίδιο ο Κωνσταντίνο Καραμπίδη έλεγε ή πήγε διάδε ή κάνει σχόλια. Όταν δεν είναι ένα πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό που θέλει σήμερα πολλά. Υπάρχουν πολλά τα οποία μέτρα πρέπει να τα ανακαλύψει, να τα αποκαλύψει η κυβέρνηση, διότι υπάρχουν πολλοί που τους τα λένε. Όχι μόνο από την αντιπολίτευση όλοι, που μερικά πράγματα είναι σωστά, και γι' αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε κάποια στιγμή τα κόμματα στη Βουλή. Δεν είναι ώρα αρνητικά της κυβέρνησης, δεν είναι ώρα αρνητικά της εισηγήσης από όλη την αντιπολίτευση, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Εάν το δει αυτό ο κόσμος, σε ξαναγυρίζει τις κάρτες, αλλιώς θα φύγουν κι άλλοι. Αυτά δεν τα αντέχει ο κόσμος άλλο. Θέλει λύση των προβλημάτων. Και η λύση των προβλημάτων, όπως είναι σήμερα, είναι πολύ δύσκολη. Για να τις κάνουμε πιο απλές, χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζονται χρήματα, όχι ελληνικά για να φυλάξουμε τα σύνορα της Ευρώπης, χρειάζονται χρήματα ευρωπαϊκά. Χίλια άλλοι τρόποι υπάρχουν να πιεστεί η Ευρώπη. Χίλια άλλοι τρόποι υπάρχουν να βάζει νερό στο κρασί της η Τουρκία και να πάσει να κάνει τον αρρωγό με ξένες πλάτες. Το κάνω ερώτημα το οποίο είναι εδώ. Εγώ διαρωτώμαι, πού βρίσκουν αυτοί τα 5, 8, 10 χιλιάδες δολάρια όταν με τόσα δολάρια ζουν όλη την οικογένεια τους δύο χρόνια. Με ανησυχείτε γεγονό ότι έρχονται άνθρωποι από την Ινδία, από το Πακιστάν, από την Κεντρική Αφρική. Αν έρχονται από τη Βουλγαρία, δεν θα έρθει 5 χρόνια, γιατί είναι και αυτός Ευρωπαίος, είναι μέσα στην Ηνωμένη Ευρώπη. Μπορεί να έχει σήμερα πολύ λιγότερο εισόδημα, γιατί δεν έχει το ευρώ στη ζέμπη, έχει το δικό του νόμισμα και έχει υποτιμηθεί γιατί ο Έλληνα δεν κατάλαβε ότι έχει πολύ ισχυρό νόμισμα στη ζέμπη του. Περού διέπεσε 50% το τελευταίο εξάμεινο. Που είναι ισχυρό νομισμό που έχει φυσικούς πόρους. Άρα λοιπόν μπορείς να κάνεις πολλές συμμαχίες με γείτονες, διότι πρώτα θέτεις το γείτονα και μετά τον ίδιο βασικό αξίωμα του κόσμου,
για να κρίσει τη χρυσή τομή. Αξιολογούνται πάρα πολύ θετικά αυτά που λέτε, κύριε Βαγιονά, από τον κόσμο. Ενδεικτικά να σα μεταφέρω ένα μήνυμα. Ο Βασίλης από τη Δάφνη. Κύριε Βαγιονά, δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, αλλά πιστεύω ότι είστε εξαιρετικός πολιτικός και αγωνίζεστε για το καλό του τόπου και των πολιτών. Ορίστε.